Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας και ξεκινήσαμε χωρίς εισαγωγή μουσική, αν και θα έπρεπε να βάλω ποντιακή μουσική, μια και η σημερινή μέρα 19 Μαΐου, αφιέρωμα, δεν ξεχνώ, τη γενοκτονία των ποντίων 19 Μαΐου 1919. Το έχω προαναγγείλει λοιπόν, ότι μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Ιωαννίδης Τάκης, ο συμπολίτης μας Νεοσμυρνιώτης Πόντιος κιόλας. Και Τάκη μου, καλώς ήρθες και πάλι που είσαι μαζί μας και είναι τιμή αυτό. Άλλωστε έχω πει εγώ ότι είσαι μια εγκυκλοπαίδεια και θα σε έχω συνέχεια εδώ. Και βέβαια, επειδή έχεις και την ιδιότητα του ποιητή, θα ήθελες να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα τη σημερινή μας εκπομπή, να ξεκινήσουμε με ποιηματάκια τη σημερινή εκπομπή. Άλλωστε εσύ ως ποιητής και έχεις γράψει ποίηματα για τον Πόντο και έχεις πει και ποίηματα. Να ξεκινήσουμε με να πάρω πρώτα την ποίησή σου. Ολυμπία μου, σε ευχαριστώ πολύ που για την τιμή που με φιλοξενείς για μία ακόμη φορά στο βήμα του NSTV στην πόλη μας. Σήμερα είναι μια πολύ ειδική μέρα και για μένα που είμαι Πόντιος, Έλληνας Πόντιος, ας αρχίσουμε λοιπόν με ποίηση. Θα σας πω ένα ποίημά μου το πιο πρόσφατο που έχω γράψει πριν από μερικά χρόνια. Δικά σου ποίηματα και τα δύο, ναι, που θα μας πεις. Ναι. Το ανάκλημα του Πόντου. Πατρίδα, σαλισόδεσε κατάρα τη δουλεία βαρβάρων που σε μίασαν μανίποτη ανανδρία. Τα γόνατα δεν σε κρατούν, τα πόδια δεν σαλεύουν, τρικυμισμένα δάκρυα στα μάτια σου παλεύουν. Η μοίρα σου ασάλευτη, θαμπόμακρη εικόνα, μαύρο το αίμα σκίασε το ιερό σου χώμα. Ο πόνος κλειδονίζεται στις σχέτες των ανέμων, γενοκτονία, θάνατος, σκλαβιά δικοχαμένων. Θρήνος απαραμύθιτος και οδυρμός και λύπη, το κάφημα του Πόντου μας με βία κατελήφθη. Κλαίει η ψυχή μου σήμερα με θυμογής και πόνου, μα η μνήμη μου ορθόστητη στη δρασκελιά του χρόνου όρκο δίνει στα λείψανα που χάθηκαν Αγίων, να μην ξεχνά τις ρίζες της υπόδουλες θηρίων, τις παραδόσεις να κρατά, να μάχεται τη λύθη. Πόντιος, Πόντια, ποτέ πατρίδα δε σ' αρνήθη. Έτσι. Και να πω μετά από αυτό ότι ένα που μ' άρεσε σήμερα πάρα πολύ, δούλευα και είχα βάλει το ράδιο και έπαιζε η Πειραϊκή Εκκλησία και όλη την ημέρα είχε αφιέρωμα και ακόμα τώρα δηλαδή παίζει κομμάτια, λέει διάφορες ιστορίες από τότε, αφηγήσεις, ιστορικοί. Αυτό είναι μεγάλη τιμή. Δηλαδή μ' αρέσει που... Εκτός, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση αυτό το ωραίο που έχουν φτιάξει τα σωματεία των ποντίων για να θυμίζουν και να λένε «Δεν ξεχνώ τη γενοκτονία», μ' αρέσει και που ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως η Πειραϊκή Εκκλησία, όλη την ημέρα είχαν αφιέρωμα σε αυτό. Ασφαλώς, διότι ο Πόντος είναι παιδί του ελληνισμού, είναι ελληνισμός, είναι Ελλάδα. Και, μα είναι και καλό, γιατί κάποτε δεν τα τιμάγαμε τόσο. Η αλήθεια να πούμε ότι τώρα τα τελευταία 10 χρόνια βλέπουμε και γίνονται αφιερώματα στις... ή μάλλον την τελευταία πενταετία, εξαετία γίνονται πάρα πολλά. Κάποτε δεν γινόντουσαν, πέρναγε γενοκτονία και δεν το θυμόντουσαν πολύ. Αυτό... Πέρναγε έτσι. Ναι, αυτό οφείλεται στο ότι έχουν δημιουργηθεί... Στην πολλή σύλλογη. Στην πολλή σύλλογη στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. Είναι και ο απόδημος ελληνισμός των ποντίων. Επίσης ότι ακόμη και στην πολιτική ανεμίχθησαν, εξελέγησαν πόντι οι οποίοι προώθησαν την ιδέα για τη γενοκτονία των ποντίων. Βέβαια είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ουδεμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα στους νεότερους χρόνους δεν ασχολήθηκε ποτέ με το θέμα της γενοκτονίας να το θέσει επίσημα, ακόμη και τώρα που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μόνοι που ασχολούνται με την γενοκτονία των ποντίων οι αδερφοί μας Αρμένοι. Ναι, γιατί και εκείνοι κάνουν τον αγώνα τους, ναι. Αυτοί δικαιώθηκαν, αλλά πρέπει να δικαιωθούμε κι εμείς, όπως και οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι, ναι. Χριστιανοί, και αυτοί εσφάλισαν.
Θα συνεχίσουμε και με ένα δεύτερο ποίημα, έχω φέρει δύο σήμερα. Αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μαΐου, ημέρα περισυλλογής. Στις αγλαές, τις λιόλουστες, του Ευπόντου γειτονιές, που παλικάρια φύλαγαν τις νιές με αρματοσχές, ρόδα, γεράνια λίκνιζε αγέρα στα μπαλκόνια, γλυκόλαλες οι λίμνες μας παρέβγαιναν τα ειδόνια. Ως Έλληνες οι ρίζες μας σχολιάδες κατοικούσαν, μεθυστικές στις εκκλησιές καμπάνες διαλαλούσαν το κλαίος του πολιτισμού χιλιάδων τόσων χρόνων που έφερε ως κόσμημα ο Πόντος των αιώνων. Μάνιξη ήρθε, συμφορά του Μάη από Φράδα, κι οι Τούρκοι εξαπέλυσαν του μίσου στην Αρμάδα. Γενοκτονία, συμφορά, τα στήφη των βαρβάρων, βεβήλωσαν τα ιερά και όσια των λαβάρων. Σαν σήμερα εορτάζανε οι γειτονές μας Τούρκοι, αφού τον Πόντο έβαλαν να κάτσει σε παλούκι. Yeah. Εσκότωσαν, εβίασαν, κατέστρεψαν εστίες. Σαν σήμερα πεβίωσαν άνθρωποι και αξίες. Εμείς που έχουμε μέσα μας του Πόντου ένα κομμάτι, αυθόρμητα εκύλησε στους οφθαλμούς το δάκρυ, στη θύμηση υπόδουλης πατρίδας τιμημένης, που η μοίρα ρόλο εμοίρασε της αδικοχαμένης. Εγώ δεν είμαι βάρβαρος, δεν είμαι ομοιός τους, μαθάμαι ο εφιάλτης τους, διαβίω τιμωρός τους. Στη θέασή μου θα ξυπνούν σαν όρνεα οι τύψεις και το κεφάλι από ντροπή σι βάρβαρε θα σκύψεις. Δεν σε μισώ, τ' αντίθετο, σαν αδελφό σε βλέπω. Οι πρόγονοι με δίδαξαν και στην αγάπη ρέπω. Κι ήρθε η ώρα να φτάσε σ' όλα μήκη και πλάτη, να λογιστούν οι άνθρωποι την πλάνη την απάτη, να μην τολμήσουν άλλοτε γενοκτονίες μίση και στις καρδιές ποθούμενοι αγάπη να ανθίσει. Ένα κακό δεν σβήνεται εάν πληθεί με αίμα. Στη μέρα αυτή διδάχτηκα να πεμπολώ το ψέμα. Ως και νεκροί που κέρδισαν ηλίσια παιδεία, απεύχονται εκδίκηση που φέρνει τραγωδία. Όμως δεν πρέπει να ξεχνώ, με σμήλευσαν οι μνήμες από το αίμα που έρεε στις παιδικές τις κλίνες. Του χρόνου εδώ υπόσχομαι τιμή να αποτίσω στη μνήμη αυτών που έφυγαν προτού να τους γνωρίσω. Μη σκόθηκε η τρίχα που το λέγες. Είναι, αυτό θα το απαγγείλεις και εκεί που μου πες τέλος του μήνα θα πρέπει να απαγγελθούν αυτά. Ή όχι, δεν έχει καμία σχέση. Πού? Σε αυτό που μου πες ότι θα πας τέλος του μήνα. Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Α, είναι άλλο. Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα, έτσι πας μας γενικά λίγο. Τι εστί 19 Μαΐου 1919 και από πού εσύ έχεις βρει πληροφορίες για να μας ενημερώσεις και να μας πεις τι γίνεται, τι... Ναι, οφείλω να σας ενημερώσω ότι είμαι μέλος της Μαύρης Θάλασσας, της Ένωσης Ποντίων Νέας Μύρνης Αγίου Δημητρίου Παλαιού Φαλήρου και ταυτόχρονα είμαι μέλος στην Εστία Νέας Μύρνης και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Βιβλίων των Διαγωνισμών βιβλίου με μικρασιατικό περιεχόμενο της Εστίας. Έχω λοιπόν επί 16 έτη. Έχω αυτά τα 16 έτη στην Εστία, έχω μελετήσει πάρα πολλά βιβλία, τα οποία είναι γραμμένα με αίμα και με πόνο. Mm-hmm. Τα έχουν γράψει άνθρωποι που τα βίωσαν ή απόγονοι ανθρώπων που τους τα διηγήθηκαν. Είναι ανίποτη φρίκη, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αυτά τα οποία υπέφεραν οι πρόγονοί μας είναι ανίποτα σήμερα. Η 19η Μαΐου 1919 είναι η μέρα μνήμης, η μέρα τιμής της διαιώνιας προσφοράς του ποντιακού ελληνισμού στον πολιτισμό μας, στους αγώνες της ανεξαρτησίας, στην αντίσταση κατά των βαρβάρων, στο αίμα των γηγενών Ελλήνων που πότισε τη γη του Πόντου μας, στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και περισυλλογής και ευθύνης. Το χρέος μας απέναντι στη θυσία τους,
απέτηση απόδοσης δικαιοσύνης, διεθνής καταδίκη της Τουρκίας και αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η ημέρα αυτή έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το νόμο 2193 στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, αποτελώντας την δικαίωση της μνήμης των Ελλήνων του Πόντου από τις φωνικές ομάδες του Οθωμανικού καθεστώτος. Τότε είναι που δημιουργήθηκε και ο όρος γενοκτονία. Όχι, 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 όχι. Άσχετο. Είναι πότε ψηφίστηκε από το με νόμο. Ως ημέρα μνήμης γενοκτονίας των ποντίων που σκοτώθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς κατά την περίοδο 1916-1923. Ο όρος γενοκτονία δημιουργήθηκε το 1945, μιας και με ρωτάς, από τον Πολωνοεβραίο δικηγόρο Ραφαήλ Λέμκιν, λίγο πριν τη δίκη της Νιρεμβέργης, το Ναζί, για να περιγράψει τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι Ναζί για να εξοντώσουν τους Εβραίους. Έδωσε ένα ερμηνευτικό προβάδισμα στην ιδέα ενός συντονισμένου σχεδίου, το οποίο βασίζεται σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, οργανωμένου χαρακτήρα και αποβλέπει στην καταστροφή των βασικών θεμελίων της ζωής εθνικών ομάδων με απότερο στόχο τη βιολογική εξάλληψή τους. Αυτή είναι ο ωραιότερος ορισμός που έχει δοθεί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Χίτλερ είχε πρότυπό του τον Κεμάλ. Αυτό για να δώσει μια διάσταση στην τρέλα τι είχε γίνει. Ακριβώς, τι συνέβη. Ναι, ο Κεμάλ και ο Χίτλερ ήταν δύο κουζούλοι, να το πω εγώ έτσι, κριτικά, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τόσο απλό. Κατακτητές, ισχυρογνώμονες, εγωιστές, κατακτητές, κουζούλοι και τρελοί και κατακτητές. Και... Κοίταξε να δεις, το να είσαι τρελός και να κάνεις ωραία πράγματα, τρελός ήταν και ο Κολοκοτρώνης. Τρελός ήταν, όλοι έχουν μια τέτοια τρέλα ωραία λέμε, που τις τόλμης. Αλλά να έχεις έναν υπέρτατο εγωισμό που να μπαίνεις πάνω απ' όλα, αυτό είχε ο Χίτλερ πιστεύω και ο... Δηλαδή είχαν... Δεν είναι τόσο απλό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το τι ήταν ο ένας και τι ήταν ο άλλος. Δεν μπορεί να αναλυθεί μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Ο Χίτλερ δεν είχε όμως και ευαισθησίες. Ήταν και καλλιτέχνη, ζωγράφιζε. Ναι, δεν είναι το θέμα μας ο Χίτλερ σήμερα. Θα τα πούμε. Συνέχισε για τον Κεμάλ. Ναι, η γενοκτονία του Πόντου αποτέλεσε μέρος του σχεδίου των Νεοτούρκων που απέβλεπε στον αφανισμό όλων των χριστιανικών εθνοτήτων, στον βίο προσελητισμό και στον εκτουρκισμό και μουσουλμανικών ομάδων. Δηλαδή πόσοι θυσιαστήκανε, πόσα άτομα ήταν αυτά που... Θα τα πούμε αυτά. Οι Νεότουρκοι, όπως έγραφε ο Σαρτούρ, αποκάλυψαν το μεγαλοπίβολο σχέδιό τους, την εξόντωση δηλαδή, όλων των γηγενών χριστιανών της Μικράς Ασίας. Η ποντιακή γενοκτονία επισκιάστηκε τρόπο τεινά από το μέγεθος του 1.500.000 θυμάτων της ταυτόχρονης γενοκτονίας των αδελφών μας Αρμενίων. Σύμφωνα με τον νομικό και διεθνολόγο Γεώργιο Τενεκίδη, η εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου μέχρι το έτος 1922 με σφαγές εκτοπίσεις από τους Νεότουρκους υπολογίζεται πλέον των 700.000. Τα τελευταία χρόνια έχω ενημερώσει αρκετούς συλλόγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να αλλάξουν τον αριθμό των 353.000, το οποίο το βλέπουμε ακόμη και μέχρι σήμερα. Σε όλες τις δημοσιεύσεις υπάρχει ο αριθμός 353.000. Ενώ είναι ο διπλάσιος. Δεν είναι διπλάσιος, είναι υπερδιπλάσιος. Ναι. Και σας το λέω γιατί ο ιστορικός Βλάσης Αξίδης, ο καθηγητής, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, ο πλέον έχει γράψει τα περισσότερα βιβλία για τη Μικρά Ασία, αναφέρει ότι οι Έλληνες σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν την έναρξη των διωγμών ήταν περίπου 2 με 2,2 εκατομμύρια. Στην επίσημη απογραφή του 1928 καταμετρήθηκαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα επισήμως 1.200.000 Έλληνες.
Υπολογίζεται ο αριθμός των Ελλήνων που χάθηκαν την περίοδο 1914-1922 στις 700 με 800 χιλιάδες σε όλη την έκθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εμείς λοιπόν μνημονεύουμε μόνο 353.000. Νομίζω αυτό ότι κάποτε πρέπει να αλλάξει και να ακολουθήσουμε την ιστορική αλήθεια. Εκτός από το ελληνικό κράτος, ο διωγμός των ποντίων αναγνωρίστηκε επισήμως ως γενοκτονία από την Κύπρο, την Αρμενία, τη Σουηδία, ορισμένες ομοσπονδιακές δημοκρατίες της Ρωσίας, 8 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από τη Βουλή της Πολιτείας της Νότιας Αυστραλίας, από την Αυστρία, την Ολλανδία και από τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών. Οι εψυχρό σφαγές των ποντίων ονομάστηκαν ερυθρές ένεκα των ποταμών αίματος των Ελλήνων, ολοκληρώθηκαν όμως με τις λευκές σφαγές για να μην λερώνουν νεότυπη τα χέρια τους με αίμα. Η μέθοδος της αργής εξόντωσης με πορείες θανάτου, τάγματα καταναγκαστικής εργασίας, τα εφιαλτικά αμελέ ταμπουρού, της κακομεταχείρισης, της εκτοπίσης, το κρύο και το χιόνι, την παρατεταμένη στέρηση νερού και τροφής, τον αποκλεισμό σε μπουντρούμια, τους βασανισμούς. Έφερα μαζί μου να σας δείξω ένα βιβλίο που μου έδωσε πριν από πολλά έτη φίλος μου, ο φίλος μου Άρης ο Κανδυλάπτης, λογοτέχνης. Είναι το βιβλίο το οποίο έγραψε ο πατέρας του, ο Χαράλαμπος Κανδυλάπτης. Είναι ένα μεγάλο ποίημα γραμμένο στην ποντιακή γλώσσα και αφορά τη μεγάλη πορεία θανάτου που διέσχισαν όλη τη Μικρά Ασία. Θα ήθελα να το δείξεις, να το δουν όλοι. Λίγο πιο χαμηλά για να το βλέπουν. Εκεί. Εδώ βλέπετε φωτογραφία από τη μεγάλη πορεία. Είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Από την τραγωδία του Πόντου, να το πούμε, ξανά, η Δελφή, Ναι. Εκδόσεις Δελφή. Ναι. Αυτό το βιβλίο αποτελεί ιστορική απόδειξη, διότι το έγραψε άνθρωπος που συμμετείχε, που υπέστη όλους τους βασανισμούς, όλες τις κακουχίες, στην τρομακτική αυτή πορεία θανάτου. Άρα καλό είναι όποιος θέλει να πάει να το δεν ξέρω, πάρει, γιατί το αξίζει. Ναι, εγώ απλώς το θέτω υπόψη τους. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές των σφαγών και του εκτοπισμού του ελληνικού, των Ελλήνων του Πόντου? Ναι, φρονώ ότι είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση, διότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί, οι μη πόντοι δηλαδή, θα πρέπει να ενημερωθούν. Και όχι μόνο οι πρωταγωνιστές. Ναι, και όχι μόνο οι μη πόντοι, και οι πόντοι που είναι πιο μικροί, που είναι εδώ, εγώ ας πούμε είναι με πόντοι, αλλά δεν ξέρω. Είναι οι άνθρωποι που ναι. Βεβαίως. Έχω κάνει ένα μικρό κατάλογο. Δηλαδή δεν φταίνε μόνο οι Τούρκοι, κάτι άλλο θα έχει παιχτεί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, θα τα πούμε όλα. Ο Εμβέρ Πασάς, το αιμοβόρο τέρας, είναι χαρακτηρισμός που του αποδόθηκε, ο σκοτεινός ηγέτης των Νεότουρκων και των τριών Πασάδων, Εμβέρ, Ταλαάτ και Τζεμάλ Πασάς, είναι ο ενερχιστρωτής της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ο Μουσταφά Κεμάλ, ο γνωστός Κεμάλ, όταν ρωτήθηκε από μέλη συγγραφικής ομάδας εγκυκλοπαίδειας για την ακριβή ημερομηνία γέννησής του, απάντησε, άκουσον, ότι γεννήθηκε την 19η Μαΐου 1919. Δηλαδή, την ημέρα που αποφάσισε να μεταβεί στην πόλη Σαμψούντα και να ξεκινήσει τις γενοκτονίες. Μα ήταν τόσο, αναγεννήθηκε ο άνθρωπος με αυτό που έκανε. Αυτή είναι και η μέρα εθνικής εορτής των Τούρκων. Τι λέτε ρε παιδιά.
Α, δηλαδή χαίρονται για αυτό που κάνανε. Είναι εθνική τους εορτή. Βέβαια ο Κεμάλ προσπάθησε να κρύψει τα στοιχεία των εγκλημάτων του με έναν φρικτό τρόπο. Ο Χρήστος Αγγελομάτης στο βιβλίο του «Χρονικό Μεγάλης Τραγωδίας», Αθήνα 1924, αναφέρεται στο μέγεθος του εγκλήματος τους θύτες και τους συνεργάτες τους. Ναι. Οι παλαιότεροι θα ενθυμούνται την δημοσιευθήσαν είδηση εις τας αθηναϊκάς εφημερίδας μίαν ημέρα του Φεβρουαρίου του 1924. Το προσεγγίσαν εις τη Θεσσαλονίκη αγγλικών πλοίων Ζαν, μετέφερε 400 τόνους οστών Ελλήνων από τα Μουδανιά της Μικράς Ασίας εις την πόλη της Μασσαλίας στη Γαλλία προς βιομηχανοποίηση. Οι εργάτες του λιμένος Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες το γεγονός, εμπόδισαν το πλοίο να αποπλέψει. Επενέβη όμως ο Άγγλος πρόξενος και επετράφηκε ο απόπλους. Α, ό,τι κάνανε οι Γερμανοί μας κάνουν σαπούνι, αυτές με κάνανε επεξεργασία. Βλέπεις λοιπόν τις ομοιότητες. Οι Γερμανοί εδώ πέρα έχουν κάποιο ρολάκι στον εκτοπισμό των ποντίων. Θα συνεχίσουμε. Άλλος πρωταγωνιστής, ο βάρβαρος το Πάλος Μαν, η Ιένα του Πόντου, ο σφαγέας των ποντίων, που κατέσφαξε χιλιάδες πόντιους. Αρχηγός παρακρατικής συμμορίας, ανέλαβε το έργο που του ανέθεσε ο Κεμάλ. Να εκαθαρίσει τον πόντο από τους Έλληνες. Συγκρότησε εκτεταμένα δίκτυα με πολλούς άντρες, οι οποίοι δρούσαν στα ελληνικά χωριά, στην περιοχή της Κερασούντας. Οι άντρες του έπαιρναν μωρά και τα εξπενδόνιζαν στους βράχους για να σπάσουν τα κεφάλια τους. Ξεκύλιαζαν έγκυες γυναίκες. Έκλειναν γέροντες και γυναικόπαιδα σε εκκλησίες, τις οποίες συνέχεια πυρπολούσαν. Όταν δεν τους έκαιγαν ζωντανούς, τους πυροβολούσαν μαζικά. Καλά η φωτιά και τα αυτά τα μωράκια μου, κονεγιά μου. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Μη μου πεις άλλες λεπτομέρειες. Όχι, όχι, όχι. Για το τι κάνανε τα σφαγεία και τέτοια. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τη συμμετοχή των Γερμανών στο Ανατολικό πρόβλημα. Είναι γνωστό ως Ανατολικό πρόβλημα. Ο Όθον Λίμαν Φον Σάντερς, συνταγματάρχης του Γερμανικού στρατού, ο εμπνευστής και οργανωτής, διαβεβαίωνε τους νεότουρκους ότι επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας η απομάκρυση από τα παράλια των Ελλήνων και των άλλων χριστιανικών λαών. Η πρότασή του ήταν οι παγωνιές και το κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τρομερή ζέστη του καλοκαιριού, οι αρρώστιες του εξανθηματικού τύφου και της χολέρας, οι κακουχίες και η ασιτία θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα που λογαριάζετε εσείς με το δικό σας σχέδιο, δηλαδή να τους ξεκαθαρίσετε με σφαγές. Με το σύστημα που σας προτείνω, ο θάνατός τους είναι βέβαιος. Ναι, τώρα το κάνουν αυτό. Αλλά πριν πεθάνουν, πρόσεξε, αλλά πριν πεθάνουν θα μας προσφέρουν τις πολύτιμες για το έθνος υπηρεσίες τους. Τώρα το κάνουν. Επιπλέον, αυτά λέει ο Γερμανός. Σε παρακαλώ, αυτό το θέλω, τώρα το κάνουν αυτό. Επιπλέον, οι γυναίκες τους δεν θα γεννούν και έτσι θα λυθεί το δημογραφικό σας πρόβλημα. Ενώ η μισητή και άτιμη αυτή ράτσα, Γερμανός τα λέει αυτά, έλα, είδες, θα ξεκληριστεί και θα χαθεί για πάντα μέσα σε μια γενιά. Άκου τι λέει. Και εσείς θα αποκτήσετε μια συμπαχή τουρκική ομοιογένεια, που θα δώσει στο έθνος σας μια νέα δύναμη. Και μην ξεχνάτε βέβαια τις περιουσίες και τα κτήματα που θα αφήσουν οι Γιουνάν, μετά το χαμό τους, που θα περάσουν στο δημόσιο, δηλαδή σε εσάς όλους. Βέβαια, ο Φον Σάντερς είναι η αιχμή του δόρατος της γερμανικής πολιτικής. Ξέρεις όμως ότι και τώρα αυτή την πολιτική δεν έχει η Γερμανία και τώρα αυτό δεν κάνουμε εμείς. Δεν μας εξουθεώνουν ώστε να μπορούν να μας υποδουλώσουν. Μας αυτό τους είπε.
Αυτό τους είπε. Μας υποδούλωσαν. Και τώρα σου βάζουν και το εμβόλιο να πάθεις υπηγενετικότητα. αυτό ζούμε τώρα. Λοιπόν, η προσπάθεια διείσδυσης της Γερμανίας στην Ανατολή είχε σχεδιαστεί και ξεκινήσει το 1867. Ο Δόκτωρ Κέργκερ εξέδωσε το βιβλίο του με τίτλο «Η Μικρά Ασία, πεδίο γερμανικού απικισμού». Έλα. Η Τουρκία του Αβδούλ Χαμίτ, του Σουλτάνου τότε, προσδέθηκε στο άρμα της Γερμανίας. Τα γερμανικά χρήματα είχαν επιδράσει στους Τούρκους κυβερνήτες. Ο Σουλτάνος είχε κολακευθεί από την ευμένεια και τη φιλία του Κάιζερ, που το έτος 1889 πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μοίραζε αφιδώς εκατοντάδες παράσημα σε Τούρκους τιτλούχους. Οι Γερμανοί δέχτηκαν στη στρατιωτική ακαδημία του Βερολίνου τους Τούρκους αξιωματικούς και ο Γερμανός στρατηγός Φον Γκόλτς ανέλαβε να οργανώσει τον τουρκικό στρατό. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η τέλεια προσέγγιση των Γερμανών και των Τούρκων και άρχισε να προετοιμάζεται ο πόλεμος ενάντια σε Αγγλία, Γαλλία και Ελλάδα. Σοβιετική Ένωση βλέπτηκε σε όλο αυτό. Ασχολήθηκε με το πρόβλημα το ανατολικό. Τι πριν θέση πάμε στη Σοβιετική Ένωση, να πω ότι στόχος των Γερμανών ήταν κυρίως οι Έλληνες, που ήλεγχαν το 60% της οικονομίας της Μικράς Ασίας. Μαζί με τους Αρμένιους βέβαια. Η σοβιετική στάση στο θέμα της, στο ζήτημα της Ανατολής λοιπόν. Ναι. Στο βιβλίο θα ήθελα να το δείξεις. Α, γι' αυτό ξέρει τόσα ωραία πράγματα. Κοιτάξτε όλο βιβλία μου φέρε. Μικρασιατική καταστροφή του καθηγητή Βλάση Αγτζίδη. Από εδώ δείχνει καλά, ναι. Από το Λούξεμπουργκ και το... Δεν βλέπω τα γράμματα. Είναι από την Ήτα. Είναι μία μελέτη που έκανε. Είναι δύο μελέτες που έκανε είναι για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και τα εξέδωσε σε αυτό το βιβλίο, το οποίο πριν από δύο έτη παρουσιάστηκε στην Εστία Νέας Μύρνης. Α, ωραία. Η Εστία Νέας Μύρνης, να πούμε ότι κάνει πολύ ωραία αφιερώματα και Η Εστία Νέας Μύρνης είναι το λίκνο του πολιτισμού της Μικράς Ασίας. Ναι. Το λίκνο του πολιτισμού. Ποια ήταν λοιπόν η στάση στο ζήτημα της Ανατολής των Σοβιετικών. Των Σοβιετικών μιλάμε. Το σημείο καμπής της Σοβιετικής στάσης στο ζήτημα της Ανατολής υπήρξε η απόφαση για ειρήνευση με κάθε κόστος με τους Γερμανοαυστριακούς και τους Νεότουρκους. Οι συνομιλίες έγιναν στην πολωνική πόλη Μπρεστ-Λιτόφσκ. Τον Ιανουάριο του 1918 ξέσπασαν οι πρώτες απεργίες εργατών σε Γερμανία και Αυστρία. Έχουμε λοιπόν απεργίες. Ειδικά στο Βερολίνο, το απεργιακό κίνημα απλώθηκε στα μεγαλύτερα εργοστάσια και υποστηρίχθηκε από κίνημα εκατοντάδων χιλιάδων εργατών. Στους κόλπους της επαναστατικής κυβέρνησης εμφανίζονται τρεις διαφορετικές απόψεις. Η καταρχήν κυρίαρχη άποψη του Μπουχάριν και των αριστερών κομμουνιστών για συνέχιση του πολέμου και μετατροπή του σε επαναστατικό, η άποψη του Τρόσκι ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος και η άποψη του Λένιν για ειρήνη με Γερμανούς και Νεότουρκους με κάθε τίμημα. Σοβιετική Ένωση. Οι συνέπειες της συνθήκης του Μπρεστ-Λιτόφσκ θα είναι καταλυτικές τόσο για το ευρωπαϊκό επαναστατικό κίνημα όσο και για τη μοίρα των λαών της Ανατολής. Μετά την καταστολή της Γερμανικής Επανάστασης, οι Σοβιετικοί θα έρθουν σε επαφή με τον αυτοεξόριστο ηγέτη των Νεότουρκων, τον Εμβέρ Πασά, που είπαμε στην αρχή, ένας εκ των πρωταγωνιστών. Ναι, ναι. Επίσης, μέσω των Τούρκων κομμουνιστών του Μουσταφά Σουχμπί, που πήγε στη Μικρά Ασία από τη Ρωσία, οι Μπολσεβίκοι ήρθαν σε επαφή με το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα που άρχισε να οργανώνει ο Μουσταφά Κεμάλ. Έτσι βαθμιαία θα διαμορφωθεί μια κοινή άποψη στις βάσεις της ύπαρξης ενός κοινού εχθρού. Μέσα από μια ενδιαφέρουσα διπλωματική και ιδεολογική συνάντηση, η σχέση μεταξύ Λένιν και Κεμάλ θα μετατραπεί σε σχέση φιλίας και συμμαχίας. Mm-hmm.
το εθνικιστικό κίνημα θα χρηστεί εθνικό απελευθερωτικό και θα βοηθηθεί με πολλούς τρόπους. Άρα λοιπόν άλλαξε το όνομα Κεμάλ, άλλαξε το πρόσωπο της επαναστατικής του δράσης. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή θα έχει η συμμετοχή της Ελλάδος. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η Ελλάδα στα τέλη του 1919. Βοήθησαν οι Έλληνες τους πόντους, κάνανε κάτι, Θα τα πούμε. Οι Έλληνες λοιπόν, η Ελλάδα, στα τέλη του, από το τέλη του 1919 έως και τον Απρίλιο του 1920, στην αντιμπολσεβική εκστρατεία που οργάνωσαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι και ο έλεγχος των στενών από τους συμμάχους, ο ελληνικός στρατός, όπως και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, εκλήφθησαν ως εργαλεία άσκησης της βρετανικής πολιτικής στο χώρο της Αιγαίας Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας. Η προσέγγιση των Σοβιετικών με τους Τούρκους εθνικιστές είχε χαρακτήρα στρατηγικής επιλογής. Η υπογραφή συνθήκης φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ Εθνικιστικής Τουρκίας και της Σοβιετικής Ένωσης έγινε στις 16 Μαρτίου 1921. Αυτά περιγράφονται στο βιβλίο του κ. Βλάση Ατζίδη, Μικρασιατική Καταστροφή, σελίδα 162-165. Ποια ήταν όμως η θέση των Ελλήνων? Η ελληνική λοιπόν συμμετοχή. Κάναμε κάτι τίποτα τσαφίσαμε. Στο δράμα των Ελλήνων του Πόντου. Η αντιπολεμική εκστρατεία του ΣΕΚΕ, ΣΕΚΕ είναι η αρχική ονομασία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα. Αυτό το κομμάτι είναι και αυτό το κομμάτι το βιβλίο του κυρίου Αρτζίδη και ήταν πολύ αποκαλυπτικό. Εγώ όταν το άκουσα στην εστία της Νέας Μύρνης, τελειώνοντας ο Βλάσης την παρουσίαση, πήγε και του είπα, Βλάση μου, αυτό που ανέφερες, που θα πούμε παρακάτω, είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ ότι υπήρξε αυτό το γεγονός. Και μου είπε, Τάκη, και εγώ εξεπλάγη όταν το ανακάλυψα μέσα στα αρχεία του ελληνικού κράτους. Ακούστε λοιπόν. Η αντιπολεμική εκστρατεία του ΣΕΚΕ άρχισε με τη δημοσίευση σκληρών άρθρων κατά του πολέμου στην εφημερίδα «Η Φωνή του Εργάτη». Είχε προηγηθεί έκκληση της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας που βρισκόταν υπό βουλγαρικό έλεγχο προς τους κομμουνιστές στρατιώτες να αντισταθούν στην εκστρατεία. Τα συνθήματα ήταν «Ήκαδε», «Επιστροφή από το μέτωπο», «Αποχώρηση του στρατού από τη Μικρά Ασία». Η προεκλογική ρητορική του κόμματος «Ηνωμένη Αντιπολίτευση» του Γούναρη, αυτή είναι η βασιλική, ήταν απολύτως συμβατή με την αντίστοιχη ρητορική του ΣΕΚΕ. Δηλαδή βασιλικοί και κομμουνιστές. Δηλαδή, ναι, δεν είχαν δηλαδή, η αντιπολίτευση, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή δεν πήρε θέση να πει ότι άκαιο. Όχι, είχε κοινή γραμμή. Κομμουνιστές και βασιλόφρονες είχαν κοινή γραμμή. Η ιστορία της Ελλάδος, τόμος 13, εκδόσεις 20ος αιώνας, το 1958, σελίδα 543-544, ο Κορδάτος μας ενημερώνει ότι τον Οκτώβριο του 1920, σε προεκλογική συγκέντρωση του ΣΕΚΕ στην Αθήνα, έλαβαν μέρος 50.000, δεν ήταν όλοι κομμουνιστές, ήταν αντιβενεζελικοί. Φοβόντουσαν να οργανώσουν η βασιλική δική τους διαδήλωση και πήραν μέρος στην κομμουνιστική. Από τα μπαλκόνια της Μεγάλης Βρετανίας, κυρίες με ωραίες τουαλέτες πετούσαν έρεναν με λουλούδια τους διαδηλωτές. Γι' αυτό ξελαριγκιάζονταν φωνάζοντας «Κάτω ο Βενιζέλος, κάτω ο πόλεμος», την εκδήλωση του ΣΕΚΕ. Παρακολούθησαν κάποια στελέχη του μοναρχισμού, όπως ο Γεώργιος Βλάχος, ο Νίκος Κρανιωτάκης και κατά τον Κορδάτο ήταν πολύ χαρούμενοι και χειροκρότησαν 2-3 φορές τον ρήτορα Παπαναστασίου. Ο Ελευθέριος Σταυρίδης στη σελίδα 38 μας πληροφορεί ότι κατά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 πολλοί μοναρχικοί διπλοψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την Ηνωμένη Αντιπολίτευση του Γούναρη, τους βασιλικούς. Ναι, ναι. Από αυτή τη διαδικασία
έμεινε το γνωστό κοινό σύνθημα των αγώνων κομμουνιστών και βασιλοφρόνων «Σφυρί δρεπάνη, ελιά στεφάνη». Αυτό βρίσκεται φωτογραφημένο μέσα στο βιβλίο. Κάτσε, δεν κατάλαβα τώρα. Δηλαδή, οι κομμουνιστές εκείνη της εποχής δεν στηρίξανε το... Δεν το κατάλαβα τώρα έτσι όπως το λέω. Οι κομμουνιστές εκείνης της εποχής υπήρξε μια διπλή τάση. Αυτό πραγματεύεται και το βιβλίο του Βλάση. Ναι, γιατί δεν είναι το οι διαφορές της Λούξεμπουργκ που ήταν υπέρ των ποντίων και υπέρ του μακριασιατικού ελληνισμού και του Γλυντνού, πάλι κομμουνιστής, ο οποίος ήταν αντίθετος. Α, δηλαδή και αυτοί. Ήταν και αυτοί και που πήγανε μαζί με τους βασιλόφρονες και κάνανε κοινό, βγάλανε κοινό σύνθημα. Σφυρί δρεπάνη, ελιά στεφάνη. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Είναι το σφυρί δρεπάνη είναι των κομμουνιστών και το ελιά στεφάνη είναι των βασιλικών. Και δεν θέλανε πόλεμο, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε πόλεμο. Δεν αυτοί βοηθούν. Λέγανε, ναι, δεν θέλανε, θέλουν να γυρίσει πίσω ο στρατός. Όχι πόλεμο, δεν είναι θέμα πολέμου. Να μην βοηθήσουν. Είναι να γυρίσει, να γυρίσει πίσω ο στρατός και να αφήσουν να βοήθητο τον ελληνισμό της μεταναστείας. Να σου πω κάτι τέτοιο, κάνανε στην Κύπρο. Είναι πολλά. Άσε με τώρα, γιατί είναι όλα πολλά, μοιάζουν. Είναι πολλά. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όλο αυτό το χρονικό της γενοκτονίας, ποιο είναι το χρονικό της γενοκτονίας? Ναι, μπορούμε να αναφερθούμε επιγραμματικά βέβαια, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Το 1908 έχουμε το κίνημα των Νεότουρκων στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Οι εθνικιστές ηγέτες Κεμάλ Ενβέρ και Ταλάτ υποσκελίζουν τον Σουλτάνο Αμπούλ Χαμίτ και αναλαμβάνουν τον πολιτικό έλεγχο της αυτοκρατορίας. Το 1910 αρχίζουν αυταρχικά κατασταλτικά μέτρα κατά των χριστιανικών κοινοτήτων της αυτοκρατορίας. Το 1910 άρχισαν. Το 1911, σε συνέδριο του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος των Νεότουρκων, κυριαρχεί το σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους». Το 1913, οργανώνεται από τους Νεότουρκους το Γραφείο Εγκατάστασης Φυλών και Μεταναστών και ιδρύεται η μυστική υπηρεσία Τεσκιλάτ Μαχσουσά. Το 1914 έχουμε την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πρώτες μαζικές διώξεις κατά Ελλήνων στην Ανατολική Θράκη. Πογκρόμ στη Δυτική Μικρά Ασία και η σφαγή της Φώκαιας. Ρωσοτουρκικός πόλεμος, έξαρση του τουρκικού εθνικισμού, συσπήρωση του μουσουλμανικού στοιχείου. 1916-1917 έχουμε τις φοβερές πορείες θανάτου στο εσωτερικό της Ανατολίας από τον Οθωμανικό Δυτικό Πόντο, Σαμψούτα, Μπάφρα κτλ. Και απώλειες χιλιάδων χριστιανών, αντρών, γυναικών και παιδιών από τις κακουχίες, το κρύο και την πείνα. Το ξαναλύχουμε το βιβλίο, το ιστορικό βιβλίο του ανθρώπου που περπάτησε σε αυτή τη φοβερή πορεία και διεσώθη, επιβίωσε. Έχουμε λοιπόν την δημιουργία των ταγμάτων καταναγκαστικής εργασίας στα Μελέτα Μπουρού. Ο Ανατολικός Πόντος βρίσκεται υπό ρωσική κυριαρχία. Η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία και η λήξη του Ρωσο-Τουρκικού Πολέμου. Το 1918 έχουμε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ηγεσία των Νεότουρκων παραδίδεται στους συμμάχους της Αντάτ. Οι Ρώσοι αποχωρούν από τον Ανατολικό Πόντο και τον Κάφκασο. Το 1919 έχουμε την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και ο παππούς μου εκεί. Αναχώρησε από Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου και άφηξε στις 19 Μαΐου του Μουσταφά Κεμάλ Πασά στη Σαμψούντα για να αρχίσει τις γενοκτονίες. Με αποστολή την ειρήνευση από τη δράση ομάδων ατάκτων. Αυτονόμησή του από την υψηλή πύλη και συνάντησή του στη Χάμσα στις 29 Μαΐου με τον Τοπάλ Οσμάν. Το 1920 έχουμε τη συνθήκη των Σευρών. Ανατολική Θράκη και Σαντζάκη της Σμύρνης υπό όρους σε ελληνικό έλεγχο, ο Πόντος εξαιρείται των ρυθμίσεων.
1920-1922 από την περιοχή της Βυθινίας ξεκινούν σε όλο τον πόντο σφαγές, λαιλασίες, καταστροφή χριστιανικών χωριών από τις παρακρατικές νεοτουρκικές ομάδες. Δεκάδες χιλιάδες Πόντιοι και Αρμένοι φεύγουν να σωθούν προς τη Σοβιετική Αρμενία και προς τον υπογαλλικαίο έλεγχο Συρία και Λίβανο. Και το 1923 έχουμε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας χωρίς να ερωτηθούν οι Έλληνες. Οι ιστορικοί της Τουρκίας τι θέση παίρνουν για τη γενοκτονία των Ποντίων? Οι Τούρκοι ιστορικοί πώς τοποθετούνται σε όλο αυτό? Ναι, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια. Εμείς μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν είμαστε ούτε πολιτικοί. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω και σε κανένα πολιτικό κόμμα. Mm-hmm. Έτσι πολλά. Είμαι Έλληνας. Έλληνας εννοείται με την... Όχι ότι δεν ψηφίζω. Ψηφίζω αυτό το οποίο πιστεύω κάθε φορά ότι θα είναι το καλύτερο δυνατόν για το σύνολο και όχι για το ατομική μου ευκολία. Ποιες είναι λοιπόν οι θέσεις των Τούρκων για την γενοκτονία των Ποντίων? Ο ιστορικός Χαλίλ Μπερκτράι, με αναφορά μόνο στην ποντιακή υποπερίπτωση, είπε, είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, «Η αλήθεια είναι διαπραγματεύσιμη, όμως μπορεί να διδαχθεί. Τα τελευταία 10 χρόνια η συμπεριφορά γύρω από τη γενοκτονία έχει μαλακώσει. Ωστόσο η κατάχρηση της λέξης γενοκτονία την αποδημώνει και προκαλεί αγανάκτηση. Ο όρος είναι δύσκολος και επικίνδυνος. Πιστεύω ότι υπήρχε μόνο μία γενοκτονία και δεν εννοώ ότι αυτό που συνέβη στον Πόντο δεν ήταν γενοκτονία». Λέει ο Τούρκος ότι υπήρξε γενοκτονία, αλλά στη γενοκτονία αυτή συμπεριλαμβάνει και Αρμένιους και Έλληνες και Ασσύριους Χαλδαίους. Αντίθετα λέω ότι η ενωτική, δηλαδή η ηγεσία της Επιτροπής Ένωση και Πρόοδος του Κεμάλ, κυρίως δε ο Ταλαάτ, είχαν ένα μαζικό σχέδιο για τον εκτουρκισμό της Ανατολίας και αυτό εφαρμόστηκε στους Αρμένιους, τους Πόντιους και τους Ασσύριους. Άρα το παραδέχεται εν μέση. Ναι, κοίταξε, αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είπαμε. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι προτιμώ να το βλέπω σε ένα ενιαίο σχέδιο που να το κάνει και εύκολα συζητήσιμο και κατανοητό. Ναι. Ήταν μια συνέντευξή του που έδωσε στον Χεκίμογλου, στον Φιλέα Χεκίμογλου, στην εφημερίδα Το Βήμα, 30 Ενδεκάτου του 2010. Έχουμε τώρα τον Τούρκο ιστοριογράφο Σενέρ Σεμάλ, ο οποίος είπε, έγραψε μάλλον, «Μουσταφά Κεμάλ προς το Παλ Οσμάν». Έκανα μια επιλογή. Λέει λοιπόν ο Κεμάλ στον Τοπάλ Οσμάν, «Βλέπω ότι ήσουν φιλόπατρης από τα νεανικά σου χρόνια. Ακολουθείς ακόμη και τώρα τα ιδανικά που έθεσες από τότε. Πρέπει να παλέψουμε μέχρι να απελευθερωθεί η χώρα και να μην μείνει ούτε ένας εσωτερικός ή εξωτερικός εχθρός. Θα υπερασπιστείς τα χωριά και τις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας. Η συμμορία σου από μία ανοργάνωτη και ανεκπαίδευτη δύναμη θα γίνει ένα τάγμα. Διοικητής του τάγματος αυτού θα είσαι εσύ. Θα σου δώσουμε νέους και θρασείς αξιωματικούς. Με την πάροδο του χρόνου και μόλις θα έχουμε ενδείξεις ότι παρανομούν, θα τους καθαρίσουμε όλους». Και απαντάω το Παλωσμάν, «Μην ανησυχείτε καθόλου, Πασά μου. Θα προσφέρω τέτοιο θυμίαμα στους δρομιούς του Πόντου που θα πνιγούν σαν τις φύγες στις πηλιές». Ευχαριστούμε, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι πολύ σημαντικό μάλλον το γεγονός, ότι τα εγκλήματα των Κεμαλικών του 1921 παραδέχτηκαν ορισμένα μέλη της ανώτατης Οθωμανικής κοινωνίας, τα οποία είχαν άμεση σχέση με το ζήτημα αυτό. Η σημαντικότερη πολυσέλιδη αναλυτική έκθεση καταγγελία είναι του Δεσμάλ Νουσέτ, νομικού συμβούλου του Φρουραρχείου της Κωνσταντινούπολης και Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. Στην έκθεσή του γράφει για τις σφαγές των Ελλήνων του Πόντου,
την μαλλοκρατούμενη περιοχή από τις τοπικές αρχές και τις συμμορίες. Το παραταπεράλια του ευξήνου πόντου ελληνικών στοιχείων ως εργατικών και κατέχων το εμπόριων ισχύρας του και πλούσιων ετύχανε ο σπουδαιότερος παράγων της περιφέρειας αυτής. Ο Κεμάλ προς διατήρηση των τζετών έπρεπε όπως ετοιμάσει έδαφος δράσεως δι' αυτάς και ως τιούτον εύρετο της περιφερίας του πόντου. Εγενικές σφαγέ, εαρπαγέ και εξοντώσεις στην περιφέρεια ταύτην ήρχισαν από το Φεβρουάριο και διήρκησαν μέχρι τον Αύγουστο. Εσφαγέ αυτέ και εκτοπισμοί εξετελέστησαν ημιεπισήμως με τη συμμετοχή στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων. Επειδή δε η περιφέρεια αυτή η το πολύ εκτενής και πλουσία, εις την καταστροφή της έλαβαν μέρος άτομα εξ όλων των τάξεων. 6.000 των Ελλήνων κατοίκων της Πάφρας αποκλειστείς εντός των εκκλησιών του Σλαμαλίκ, του Σουλούδερε, της Παναγίας και του Γιοκτσέσου παρεδόθησαν εις το πυρ και εντός αυτός εκάησαν όλοι, γέροντες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ουδείς εσώθη. Μερικοί εκ των γυναικών οδηγήθησαν εις το εσωτερικό υπό των τσετών και αφού ασέλγησαν επ' αυτών, τα σε θανάτωσαν. Εκκινητέ περιουσία και τα χρήματα των Ελλήνων κατοίκων της Πάφρας ελεηλατήθησαν. Μετά το φρικόδες τούτο έργον, οι τσέτε ήλθον εις τον Δήμον Αλατσάμ, όπου παρέταξαν εις γραμμήν τους 2.500 χριστιανούς κατοίκους και παρασύροντας αυτούς εις τους πρόποδες των ωραίων, τους θανάτωσαν όλους. Εκ των 25.000 Ελλήνων της περιφέρειας Πάφρας, Αλατσάμ, 90% εξοντώθησαν, οι δε εκτός πιστέντες εθανατώθησαν εις το εσωτερικό. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας The Morning Post γράφει ότι όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον Έρωνα, τον Καλιγούλα, ναι, τον Ατήλα και τον Αβδούλ Χαμίτ χάνονται στην ανυπαρξία, πρόσεξε, μπροστά στα εκατομμύρια που δολοφονήθηκαν σκόπιμα στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των 4 προηγούμενων ετών. Στα θύματα περιλαμβάνονται αλλοδαποί, εχθροί, εχμάλωτοι πολέμου, Αρμένοι, Έλληνες, Άραβες κτλ. Στην τουρκική εθνοσυνέλευση της Άγκυρας, ιδιαίτερα ξεχώρισε ο βουλευτής της Συνόπης Χακί Χαμί Μπέις, ο οποίος δυναμικά διαφοροποιήθηκε με τα μέτρα των εκτοπίσεων της κυβέρνησής τους. Στην αγόρευση του τόνιζε, το πρόσωπό μας θα είναι αιώνια κυλιδωμένο εξαιτίας των εκτοπίσεων. Εάν οι εκτοπισμοί γίνονται προκειμένου να δολοφονηθούν ανθρώπινες ψυχές, τότε κύριοι, αυτό είναι άκρος αποτρόπαιο ζήτημα. Έτσι. Μας κυλιδώνει ενώπιον του σύμπαντος κόσμου. Καλά είπε αυτός. Τούρκος, στην Εθνοσυνέλευση. Ναι, καλά το είπε. Γιατί τότε η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της? Τα είδα με τα δικά μου μάτια. Έχουν γίνει τέτοιες κακότητες, κύριοι, ώστε οι κακότητες που διαπράττουν σήμερα οι υπάλληλοι μας δεν τις διαπράττουν ούτε οι Άγγλοι. Στη συνέχεια, ας το αναφέρουμε και αυτό, για το ίδιο θέμα πήρε το λόγο ο βουλευτής Κίρσεχιρ Γιαχιά Γκαλίπ, ο οποίος είπε «Το ποντιακό ζήτημα είχε αρχίσει πολύ πριν. Ακούγαμε ότι οι πόντοι θα συγκροτήσουν μία οργάνωση, θα συγκροτήσουν μία κυβέρνηση, θα κάνουν αυτό, εκείνο. Αλλά δεν είχαμε ακούσει για την εξαφάνιση του προβλήματος διαμέσου εκτοπίσεως ατόμων. Κύριοι, να είστε βέβαιοι ότι ό,τι κακό έχει αναφυεί από τις έκτακτες εξουσίες που παρασχέθηκαν. Δεν αντιλαμβάνομαι εκείνο που θα ανορθώσει μια χώρα, είναι η νόμη και εκείνο που θα την καταστρέψει παρανομία. Έκτακτες εξουσίες σημαίνουν απολύτως κατά το κέφι του καθενός να κρεμνά και να σφάζει ανθρώπους, να καταστρέφει πόλεις, να γκρεμίζει τα σπίτια που βρίσκει μπροστά του, να εγκαταλείπει το σύμπαν σε μια καταστροφή. Γιατί τα άτομα που ασχολούνται με την καταστολή, να μην δώσουν λογαριασμό για εκείνους που κλέβουν, πριπελούν τα σπίτια. Mm-hmm. Από όσους δημιούργησαν το ποντιακό και από εκείνους που προκάλεσαν κακό για τον πόντο, από εμάς υπήρξαν μεγαλύτερες απώλειες.
Με πρόφαση τον εκτοπισμό των ποντίων, κατέστρεψαν το βιός και τα πράγματα των χωριών. Θέλω όλοι να είναι μάρτυρες ότι εγώ δεν συμφωνώ για τον εκτοπισμό κανενός. Η εξορία είναι μια βόμβα για τη χώρα. Είναι τρομερό. Τόσα χρόνια μετά θα τα πληρώσουμε. Mm. Τους εγκληματίες να τους επιλέξουν τα δικαστήρια όπως και τους αθώους. Δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη, εκτός και αν πραγματικοί διάβολοι είχαν την υπόθεση στα χέρια τους, και ακόμα και από τότε αμφιβάλλω εάν θα είχαν κάνει χειρότερα. Αυτή είναι η απάντηση που δόθηκε από τον Πάστορα Φρίου, του οποίου το έργο επικεφαλής του Βρετανικού Ταμείου Ανακούφισης τον έφερε στην πιο στενή επαφή με τους φυλακισμένους. Μπορείς να μου πεις ποιο ήταν πραγματικά το ζήτημα της γενοκτονίας, γιατί να έγινε? Δηλαδή τώρα αυτός μας είπε 2-3 έτσι. Εσύ τι... Αυτά ήταν βασικά με άρρωσε. Αυτά τα βρήκα στην Τουρκία. Δηλαδή τώρα έτσι. Ο τελευταίος ο βουλευτής είπε ότι πιστεύαμε θα κάνουν κόμμα, θα κάνουν. Εσύ τι πιστεύεις ότι ήταν το πραγματική αιτία, το πραγματικό ζήτημα της γενοκτονίας? Ναι, να ολοκληρώσω και με μία ακόμα καταγραφή του αρθρογράφου της εφημερίδας Daily Telegraph, που σχολιάζοντας τους κεμαλικούς διωμούς του ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας στην Τραπεζούντα το 1919, γράφει ότι οι τωρινοί εκτοπισμοί και οι σφαγές στη Μικρά Ασία είναι χωρίς προηγούμενο στην τουρκική ιστορία. Ξεπερνούν σε σημασία αυτές της εποχής του Γκλάνγκστον και ακόμη και αυτές που πραγματοποιήθηκαν το 1915. Άρα μιλάμε για ζωώδη συμπεριφορά κατά των ανθρώπων και κατά των ανθρώπινων αξιών. Το ζήτημα είναι ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι το πραγματικό ζήτημα είναι, όπως αναφέρει για παράδειγμα ο καθηγητής Βλάσης Αγτζίδης, πάλι στο βιβλίο του, το μόνο πραγματικό ζήτημα που υπάρχει για το ζήτημα της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσύριων, Χαλδαίων, δυστυχώς δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό. Είναι η σωστή προσέγγιση και η τοποθέτηση του ζητήματος σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ώστε να αποφευθεί η ιδεολογική χρήση των πραγματικών ιστορικών γεγονότων από ακροδεξιούς, ρατσιστές, αλυτρωτιστές. Και αυτό είναι απολύτως εφικτό, αρκεί να γίνει κατανοητό και να σταματήσουν οι σκιαμαχίες οι οποίες προσπαθούν να αμφισβητήσουν ή να μειώσουν τη σημασία μιας πραγματικά τραγικής σελίδας της σύγχρονης ιστορίας. Η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, Πόντος, Ιωνία, Ανατολική Θράκη, έχει θεωρηθεί σαν μία από τις μεγάλες γενοκτονίες του 20ου αιώνα από τον καθήν ύλην αρμόδιο οργανισμό, το Ινστιτούτο Μελέτης των Γενοκτονιών. Κι όμως στην Ελλάδα υπάρχει μια ερημιά απόλυτη στο θέμα αυτό, σημειώνει ο ιστορικός για να καταλήξει. Δυστυχώς, μόνο οι προσφυγογενείς ιστορικοί σήμερα και βεβαίως κάποιοι λίγοι φωτεινές εξαιρέσεις του περίγυρου προσεγγίζουν με τόλμη τα γεγονότα αυτά. Mm. Η πλειονότητα των Ελλήνων ιστορικών είναι αγνωστικιστές και ουδέτεροι. Γι' αυτό εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα, ποιο είναι το χρέος μας εμάς σήμερα και η ευθύνη μας? Αν και μέσα από τους συλλόγους μας κάτι κάνουμε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, για πες. Το χρέος μας ως έθνος και η ευθύνη μας είναι διαχρονικό, επιτακτικό και κατά τη γνώμη μου άμεσο. Η ευθύνη της γνωστοποίησης, της διεθνοποίησης και αναγνώρισης της ιστορικής γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου, της διεθνούς καταδίκης της Τουρκίας για τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής γενικότερα, που στοιχιώνει και θα στοιχιώνει στους αιώνες τους δολοφόνους, ηθικούς και πραγματικούς. Διότι το ρηχό ιστορικό παρελθόν της Τουρκίας είναι ένα βαρύ και αιματοβαμμένο ποινικό μητρό που εμπλουτίζεται με αποτρόπαιες πράξεις και σήμερα. Γίνονται ενέργειες σήμερα για να μπορέσουμε να... Θα πω κάτι πάνω σε αυτό ακόμη. Να διεθνοποιηθεί προσωπικά, δηλαδή, αν και κάτι βλέπω εγώ τώρα, ναι, έτσι με τις διαφημίσεις. Εγώ προσωπικά πριν από 3 έτη
σε ένα παγκόσμιο οργανισμό που έχω δημιουργήσει, θα πούμε, κάνουμε μια άλλη εκπομπή, έχουμε υποσχεθεί γι' αυτό. Έχω καταγγείλει στην Τουρκία, στα Ηνωμένα Έθνη, με πλήρη φάκελο, για όλες τις γενοκτονίες και όλες τις δράσεις τις ιστορικές. Σήμερα, οι δράσεις που γίνονται, να σας πω δράσεις, έγινε στις 18 Μαΐου του 2020 ερώτηση με γραπτό αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή του, του Κανονισμού από τον Λευτέρη Χριστοφόρου. Γραπτή απάντηση. Θέμα. Αναγκαιότητα αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόμενη την ιστορική αλήθεια και αποτείοντας φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων, ορθότατα αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Οι νεότουρκοι δεν σταμάτησαν στην γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά προχώρησαν και στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Περίπου 353.000, το μεγάλο λάθος πάλι που λέμε, του Πόντου, υπέστησαν τις τουρκικές φρικαλαιότητες και θυσιάστηκαν σε μια πρωτοφανή γενοκτονία από το 1916 έως το 1923. Οι αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου βίωσαν τη φρικτή γενοκτονία, τον ξεριζωμό και τον αφανισμό κάθε ελληνοχριστιανικού στοιχείου. Αποτελεί καθήκον όλων μας να αγωνιστούμε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, για να ενισχύσουμε την ιστορική μνήμη και για να αποτελέσει η αναγνώριση αυτή συμβολική πράξη για την αποτροπή ανάλογων εγκλημάτων σε βάρος της ανθρωπότητας. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλέσει την Τουρκία να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διέπραξαν οι Νεότουρκοι. Η απόδοση δικαιοσύνης ξεκινά με την αναγνώριση της γενοκτονίας και η υποχρέωση αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας από την Τουρκία αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα. Ερωτάται η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, πότε θα προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Δεύτερον, πώς προτίθεται να πιέσει την Τουρκία για να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες των Αρμενίων και του ποντιακού ελληνισμού. Είδομε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εμένα, βάλαμε ένα τίτλο στην εκπομπή στο όνομα του Κυρίου. Γιατί επέλεξες να βάλουμε αυτό το τίτλο στο όνομα του Κυρίου? Διότι... Να κλείσω έτσι με αυτό, γιατί δεν σε ρώτησα όταν μου είπες να βάλω αυτό. Ναι. Και λέω, θα το ρωτήσω στο τέλος της εκπομπής. Ολυμπία μου, τόσα χρόνια μελετώντας εκατοντάδες βιβλία, αυτή τη φράση την έβλεπα, τη συναντούσα πολύ συχνά. Και ακόμα αυτή τη στιγμή που σου μιλώ, έχω συγκινηθεί. Συγκινήσε, ναι, το βλέπω. Βλέπω τα μάτια σου που βουρκώνουν. Διότι οι πόντιες γυναίκες, πριν πέσουν στις φλόγες, στους γκρεμούς, στα ποτάμια, για να μην ατιμαστούν από τους βάρβαρους βιαστές δολοφόνους, απευθύνοντας τον Χριστό, παραδίδοντας τις ψυχές τους στη χάρη του. Τώρα μου σηκώνεται η τρίχα, ρε παιδιά, γιατί βλέπουμε και το κόκκινο ποτάμι, αυτό που μας τα θυμίζει λίγο, και το βλέπουμε αυτό. Και βλέπω και εκείνη την κοπέλα που τη βιάσανε και αυτά και αυτά. Και μετά πω, μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Τι μου κάνεις, βρε Σιτάκι? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας συγκίνησες, μας έβαλες ένα ωραίο πλάνο, σε χίλιο ευχαριστώ. Και που κάναμε αυτό το αφιέρωμα για την πατρίδα μας, γιατί πραγματικά είναι πατρίδα, και δική σου και δική μου. Ευχαριστώ πολύ, ήταν που μας θυμίσατε εμάς τους πόντιους. Θα σου πω καλό καλοκαίρι ή θα κάνουμε και εκείνη την εκπομπή για την ειρήνη. Άλλωστε, σαν πρέσβησε ειρήνη. Θα το συζητήσουμε. Θα το δούμε. Ναι, ναι, αλλιώς μπορούμε να τα πούμε από Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Να την κάνουμε το Σεπτέμβρη εκείνη την. Θα δούμε πρώτα ο Θεός. Γιατί η ειρήνη είναι. Ακριβώς, επειδή είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα, ναι. Καλό είναι να το κάνουμε με ησυχία. Με ησυχία. Άρα εγώ θα σου πω καλό καλοκαίρι τώρα μάλλον, γιατί είναι ο Ιούνιος, ναι. Και εντάξει, και βλέπουμε. Είδαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι καλό είναι να ανοίξουμε το ράδιο, να ακούσουμε έτσι τη λύρα την ποντιακή, για να νιώσουμε και τους πόντιους.
Και νομίζω ότι και το κόκκινο ποτάμι τώρα που παίζεται κάθε μέρα είναι ωραίο. Εγώ το βλέπα χθες πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Στο Επανειδή την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα νέο μουσικό που θα μας παρουσιάσει το έργο του. Καλό σας βράδυ.